Καλησπέρα, παιδική μου φίλοι, και καλώ ήρθατε σε ένα επεισόδιο του Μπούκλα 99, το podcast το οποίο είναι αφιερωμένο στην παράνοια, την εκλογή και τη μάλλον τη παράνοια, αυτή τη στιγμή ζούμε κάτι πάρα πολύ παρανοϊκό. Ε, πριν βουτήξω στην επικαιρότητα, την οποία και ω καλό λαγωνικό εδώ, την λίγο. Θέλω να σα πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο καινούριο μου το σπίτι. Δεν ξέρω εσεί τι κάνετε το Σαββατοκύριακο. Εγώ μετακόμισα και απέκτησα και ένα σπασμένο πόδι. <laughs> Αλλά δεν πτωούμε. Βασικά πτωούμε γιατί έχω κλάψει πάρα πολύ. Συνολικά μπορώ να έχω κλάψει 24 ώρε. Um, ε, however, είπα ότι θα κάνω το podcast. Και θα κάνω το podcast. Ε, λοιπόν, πώς έπαθα να πω το τραγελαφικό περιστατικό του σπασμένου ποδιού μου. Απλά στη μετακόμιση στραβοπάτησα στο τελευταίο σκαλοπάτι με μια βαλίτσα την οποία κρατούσα χέρι-χέρι όχι με τον καρατζαφέρι αλλά με τη μαμά μου. <laughs> και μάλλον η βαλίτσα ήταν πάρα πολύ βαριά και έσπασα το μετατάρσιό μου και δεν το έχω πάρει καθόλου καλά <laughs> γιατί είμαι πάρα πολύ πεσιόδοξη αυτή τη ζωή. <laughs> Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι χειρότερα, θα μπορούσαν να είναι και καλύτερα. Είναι μέτρη αυτή τη στιγμή, αλλά όχι είναι καλά. Θα μπορούσα να χασπάσει το κεφάλι μου. Και <laughs> αυτή τη στιγμή δεν θα έκανα podcast ή θα μπορούσα να χασπάσει το γοφό μου. Αυτή τη στιγμή θα ήμουν ξάπλα. Αλλά αλλά, αλλά. Τέλος πάντων, αυτά από μένα, να ξέρετε ότι ε, μπορεί να βλέπετε το μισό και από πάνω, το μισό και από κάτω, γιατί είπαμε ότι θα έχουμε και εικόνα σε αυτό το παρανοϊκό... Ε, ρε, 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 ρε. Το μισό από κάτω είναι πάνω σε, ένα, σε μια καρέκλα το πόδι μου με το γύψο. Γιατί φόρεσα και γύψο. Πρώτη φορά στη ζωή. Αλλά για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Τέλει. Λοιπόν, ε, κατα πηγαίνω κατευθείαν στο ψητό και θέλω να πω προ όλου του συμπολίτε, γιατί ζήσαμε πολλά αυτή την εβδομάδα, με πρώτο και κύριο την κατάληψη τη ΑΣΟΕ και το περιστατικό που ξυλοκόπησαν τον καθηγητή στην ΑΣΟΕ. Θέλω να πω σε όλου του συμπολίτε που έσπευσαν να πούν για τον καθηγητή αυτόν καλά του έκαναν ή το αυτό που ακούγεται πολύ, α πρόσεχε. Θέλω να ενημερώσω το επιβατικό κοινό. Ότι το ζήτημα τη αυτοδικία ο νομοθέτη το έχει λύσει πολύ νωρί. Απαγορεύεται. Δεν έχει να πούμε κάτι άλλο, είναι ξεκάθαρο και δεν χωράει συζήτηση. Ο λόγο δε που απαγορεύεται τόσο ρητά έχει να κάνει με την ουσία του κράτου. Και να πω ότι δομικό χαρακτηριστικό του κράτου είναι ότι διατηρεί την αποκλειστικότητα στη βία. Αν δεν αρέσει σε κάποιον αυτόν, πρώτον, είτε δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει οργανωμένη κοινωνία, είτε δεύτερον, δεν του αρέσει η οργανωμένη κοινωνία. Σε αυτού που δεν του αρέσει η οργανωμένη κοινωνία, μπορούν να πάρουν ένα εισιτήριο χωρί επιστροφή. Ε, για την Κούβα, την Κίνα, την Ινδία ή τη Βόρεια Κορέα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα σα πάρω και αποχαιρετιστήριο δώρο. Δεν ξέρω να ούζω. Έτσι λέγω. Και όχι μόνο αυτό. Αυτό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι αποφασίσανε πάλι να κάνουν κατάληψη στην ΕΣΟΕ, που έχω πει εδώ και δύο χρόνια και το λέω κάθε χρόνο τέτοιε εποχέ, ότι η κατάληψη απαγορεύεται. Είναι <laughs> παράνομη. Ε, το τέλειο είναι ότι ο Τάκη βγήκε και είπε ότι. Η κατάληψη έχει γίνει με απόφαση τη Γενική Συνέλευση και εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και ποιο επεισόδιο είναι αυτό που έχω χάσει να μου πει κάποιο στο οποίο μια Γενική ή και η Συνέλευση ενό ε, πανεπιστημίου, whatever, ενό τμήματο πανεπιστημίου, όργανο του Πανεπιστημίου που είναι η Γενική Συνέλευση, αποφασίζει να, 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 ουσιαστικά να μην εφαρμόσει ένα νόμο. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο η Γενική Συνέλευση πει εμεί θέλουμε να ε, ξυλοκοπούμε ξανθά κορίτσια θα το δεχτούμε αυτό. Αυτό δεν είναι παράνομο. Δηλαδή, πότε κανονικοποιήθηκε ή μάλλον νομιμοποιήθηκε η κατάληψη, γιατί το ξέρω. Να μην ενημερώσει κάποιο το πνευματικό και το παρακαλώ. Αλλά αυτά βέβαια με την ευλογία τη κυβέρνηση, οποία δεν κάνει τίποτα. Και φεύγω από αυτό, εν πάση περιπτώσει. Α, πριν φύγω, θέλω να σα πω έναν ε, actual διάλογο που είχα κάποτε με παιδιά που ε, βανδάλιζαν τη νομική. Γιατί όταν σπούδαζα ακόμα νομική, που τελείωσα, στη Θεσσαλονίκη πάντα μιλάμε. Ε, και εγώ όταν βλέπω περιστατικά νομίας τι νονά αντιδράω, γιατί δεν μου αρέσει και υπερασπίζομαι τη δημόσια περιουσία, γιατί ανήκει σε όλους. Α, και ρωτάω γιατί, ας πούμε, ήταν κάποιοι που δεν ξέρω σπάγανε και, και ρωτάω και οι κορίτσια γιατί ήτανε, ε, γιατί τα κάνετε αυτά ρε παιδιά και λένε, γιατί υπερασπιζόμαστε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Κάτω ιδιωτική εκπαίδευση. Τότε ρωτάω εγώ, γιατί δεν καίτε κανένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο. Και απαντάνε, γιατί στα αρχίδια μα ιδιωτική εκπαίδευση να κλείσουν. Δεν μα νοιάζει. Τη δημόσια θέλουμε να σώσουμε. Και επανέρχομαι εγώ και ρωτάω, γι' αυτό τα κάνετε μπάχαλο. Και εκεί πέρα είναι κάπου που με κοίταξαν με κενά μάτια, γιατί δεν ξέραν τι να πούνε. Και προχωράω γιατί ε, κουράστηκα να λέω τα αυτονόητα, πάλι αυτονόητα θα πω βέβαια, αλλά θα τα επαναλάβω, δεν πειράζει, γι' αυτό είμαι εδώ. Θέλω, αγαπητοί μου φίλη να μιλήσουμε για το φαινόμενο Τζόκοβιτ. Αυτό που μα έχει απασχολήσει τις τελευταίες 10 μέρες, οποίος, από τι τελευταίε δέκα μέρε, ο οποίο, από ό,τι μάθαμε και τα τελευταία 24 γυρνάει πίσω στα Βαλκάνια, εκεί από όπου ξεκίνησε, διότι δεν τον δέχτηκαν στο, πώ λέγεται, αυτό το tour tournament, το παγκόσμιο tournament. Ε, και θέλω να μιλήσω για αυτό το φαινόμενο. Τι είναι αυτό το φαινόμενο, λοιπόν. Αυτό το φαινόμενο είναι, το, είναι η λεγόμενη κολοτούμπα. Εμφανίζεται κυρίω στα Βαλκάνια, εκεί χτυπάει, με πρωτοπόρο τον Αλέξη τον Τζίπρα και την ιστορική του κολοτούμπα το 2015. Την οποία και βέβαια έκανε παγκοσμίω γνωστή. Να θυμίσω στο επιβατικό κοινό. Στον οπεράτερ που με κοιτάει από την κάμερα, δηλαδή. Ε, ότι ο Αλέξη Τζίπρα είχε κάνει ένα ε, δημοψήφισμα που ο ελληνικό λόγο είχε βγάλει όχι, δηλαδή να μην μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το οποίο έγινε ναι μπροστά στου ευρωπαϊκού εταίρου. Αυτή ήταν η περίφημη κόλλη του Μπετόλεξ Τσίπρα. Εφτά χρόνια μετά έρχεται ο κύριο Νόβακ Τζόκοβιτ με πιστοποιητικό νόσηση. Που μία βγαίνει αρνητικό, μία βγαίνει θετικό. Ζυγό θα ήταν το συγκεκριμένο το, το, τεστ που είχε κάνει. Και έρχεται λοιπόν ο Τζόκοβι, ενώ ξέρει ότι θα αγωνιστεί, ξέρει του κανόνε, διότι εδώ παιδες, δεν μιλάμε για ένα ματσάκι τέννη που το διοργανώνουμε πριν φίλη στη γλυφάδα. Μιλάμε για μια παγκόσμια οργάνωση. Μιλάμε για έναν παγκοσμίου φήμη, πρώτο πρώτος αθλητή στο είδο του, που έχει ολόκληρο επιτελείο να του βρει του κανονισμού, να μιλήσει με υπουργεία και επιτελεία και όλου του διοργανωτέ, whatever, whatever. Και να μάθει εν τέλει μήπως πρέπει και οι να εμβολιαστούν για να παίξουν τέννις. Λέω τώρα εγώ. Αλλά αυτοί μάλλον λένε θα βρούμε το παραθυράκι που, μάλλον το παραθυράκι ή το πολύ στενό και δεν του χώρισε και του πέταξε έξω από τη διοργάνωση και γενικότερα. Αμ, θέλω να πω εδώ ότι μάλλον γνωρίζετε και να μην γνωρίζετε, θα σα ενημερώσω εγώ ότι είναι αδίκημα να παραποιεί έγγραφα και να δηλώνει ψευδή στοιχεία. Και αν ήμασταν εγώ, εσεί ή κάποιο άλλο στη θέση του Τζόκοβιτ και όχι ο Τζόκοβιτ, αν λέγαμε ψέματα παραπάνω από μια φορά για να μπούμε σε μια χώρα και αν το κάναμε αυτό για το προσωπικό μα όφελο, θεωρώ τώρα εγώ με το φτωχό μου το μυαλό ότι θα μα στέλνανε πακέτο πίσω στη χώρα μα χωρί πολλά-πολλά και κανεί δεν θα νοιαζόταν για μα ακόμα και μέλη των γιατρών του κόσμου να ήμασταν. Εκεί που θέλω επίση να σταθώ είναι ότι ο Τζόκοβιτ ενώ νοσούσε. Ενώ είχε κάνει PCR, και περίμενε τα αποτελέσματα, έδωσε συνεντευξούλα σε περιοδικό. Και ο λόγο, ξέρετε, ποιο θα το διαβάσατε, για να μην χωρίς το δημοσιογράφο. Ακού. Ακού. <laughs> Λε και ο δημοσιογράφο ζει σε ένα άλλο ηλιακό σύστημα, δεν πιάνουν εκεί το Channel Earth, δεν ξέρει ότι ζούμε μια παγκόσμια πανδημία. Και δεν. Και Τέλο πάντων, θα, θα... θα... αντιπαρέρχομαι. Εδώ εμεί, οι απλοί πολίτε, οι πλεμπαίοι, ερχόμαστε σε επαφή με ένα κρούσμα και το λέμε μέχρι και στον πρόεδρο για να πιάσουμε συζήτηση. Αλλά τέλο πάντων, κύριε Τζόκοβιτ, είσαι φιλάνθρωπο και δεν θέλει να στεναχωρήσει τον δημοσιογράφο. Οκ, okay, δεν το καταλαβαίνω, αλλά οκ. Okay. Πάντω, αν εμένα κάποιο μου το έκανε αυτό, δηλαδή ερχόταν σε επαφή με κρούσμα και μετά βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο, θα του έχουν αμπουκέτο. Κατευθείαν, μύτο, άπεργα Δεν θα το Και μαζεύτηκαν τα δικά μα τα λαλούμ αντιβολιαστέ στη Θεσσαλονίκη να φωνάζουν Είμαστε όλοι Τζόκοβιτ. Όπω λέγαμε, είμαστε όλοι Τούνη. Κάτι πρέπει να είμαστε, εν πάση περιπτώσει, εμεί οι υπόλοιποι πλεμπαίοι, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε αυτό μα ει ολόκληρον. Χρειαζόμαστε και μια περσόνα, χρειαζόμαστε. Αϊστά, <Σταλιά> μια <λαπιά> Λοιπόν, για τον Τζόκοβιτ και για όλου όσου αισθάνονται Τζόκοβιτ, μάλλον είναι κουλ cool να μην εφαρμόζει του νόμου, είναι κουλ cool να μην έχει ενσυναίσθηση όταν βγάζει 4,4 εκατομμύρια ευρώ από ένα τουρνουά τέννη, την έχει δει Σκάρλετ, ο Χάρα και σου βρωμάει το 4 το φαγητό των, ξε, του ξενοδοχείου των Προσφύγων. Και ξέρετε γιατί είναι κουλ, cool? Γιατί όταν έχει συνηθίσει στα προνόμια. Η ισονομία μοιάζει διάκριση στα μάτια σου. Θέλω λοιπόν να πω ένα μπράβο στον Τζόγκοβιτ και ένα μπράβο στην Αυστραλιανή κυβέρνηση που τον πέταξε έξω και ένα μπράβο στο επιτελείο του Ξεπαρθενών. Δεν ξέρω αν το ακούσατε για τον Ξεπαρθενών. Ε, μια ταινία, ε, θα τη λέγαμε Ανεξάρτητη, που την κάνανε κάποιοι καλλιτέχνε, προκειμένου να αναδείξουν τον ιερό λόφο του Παρθενώνα στηρίζω τον ελληνικό κινηματογράφο από που κι αν προέρχεται όποιο κι αν είναι το περιεχόμενό του και δει όταν αναδεικνύει τα ελληνικά μνημεία με τόσο εφάνταστο τρόπο θα έλεγα και μπορούμε να το δούμε ρεαλιστικά παιδιά, είναι ο τουρισμός εγώ προτείνω να αξιοποιηθεί το βίντεο αυτό από τον ΕΟΦ ως τη νέα καμπάνια Ελλάδα 2022 τι καλύτερο τι καλύτερο και μπράβο στα παιδιά που το έκαναν γιατί έτσι γούσταραν όπως δήλωσαν και μάλλον έτσι και απαντάει ο Δήμος Αθηναίων για την ανεπαρκή φύλαξη του αιρού Βράχου καθώς έτσι γούσταραν ή μάλλον δεν γούσταραν να κάνουν τη δουλειά τους οι αρμόδιοι φύλακες και καλά κάνουν. Στο κάτω-κάτω θα τους υπευληθεί κάποιο πρόστιμο που είχαν ανεπαρκή φύλαξη. Ουχή! Και ξέρετε πόσο γελάω, γελάω Κάθε φορά που ακούω τον όρο ΕΔΕ ή αλλιώ ένορκη δική εξέταση ή αλλιώ το νύπτο τα μου των αρμοδίων υπουργών που την παραγγέλουν πιο συχνά και αποφρέντω προ 8.30 το πρωί, διότι αυτό μα δήλωσε η κυρία Μενδώνη ότι θα παραγγείλει προκειμένου να βρούμε γιατί οι φύλακε δεν έκαναν τη δουλειά του που ήταν να φυλάξουν τον ιερό βράχο του Παρθενώνα. Και έχω πει και θα ξαναπώ ότι η ΕΒ, ένορκη διοικητική εξέταση, δεν είναι πειθαρχική δίωξη. Είναι μια έρευνα. Παίζουμε τον κλουζό. Προσπαθούμε να βρούμε στοιχεία αν έγινε κάποιο παράπτωμα και αν έγινε τότε διατάσσεται πειθαρχική δίωξη. Και ξέρετε γιατί δεν είναι αξιόπιστη, γιατί δεν οδηγεί πουθενά. Γιατί την κάνει το αφεντικό σου, που σε ξέρει, που μπορεί να είστε και κουμπάρι, για την για το ελληνικό δημόσιο. Και δεν είναι ότι το ε, υπονοώ, αλλά το λέω ευθέω ότι υπάρχει μεροληπτική διάθεση και γι' αυτό στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η ΕΔΕ σε απαλλάσσει. Πάρτε το παράδειγμα των αστυνομικών που περνάνε ΕΔΕ. Έχω διαβάσει πάρα πολλά πορίσματα από τον συνήγορο του πολίτη, του πολίτη ή και του πολίτη, που τονίζουν ότι ούκο λίγε φορέ επίτηδε αυτοί που διενεργούν την ΕΔΕ αφήνουν να περάσει άπρακτη προθεσμία, με αποτέλεσμα να παραγράφεται το ενδεχόμενο παράπτωμα τι σημαίνει αυτό στην πράξη, ότι εγώ εδώ κύριε θα κάτσω την καρικλίτσα μου, δεν θα κάνω τη δουλειά μου, και όλο αυτό θα έχει ξεχαστεί σε δύο μήνε. Και αν μου πει κάποιο κάτι μετά από δύο μήνε, θα του πω μπρο, είχαμε. Τώρα δεν έχουμε. Παραγράφηκε. sorry, παράνοια, μεγάλη παράνοια. Και όμω θέλω να κλείσω με κάτι λίγο πιο ελαφρύ, διότι μπορεί να μα πέσει και πολύ, πολύ βαριά αυτά που φάγαμε. Λοιπόν, ε, θέλω να πω ότι κλείνοντα αυτό το λογίδιο. Κάπου διάβασα σε ένα στάτους στο Facebook από μία φίλη μου η οποία μάλλον δεν έχει καταλάβει ότι το Facebook είναι πιο νεκρό και από τις ελπίδες που να κοιμάμαι καλύτερα τα βράδια. <laughs> δεν το έχει καταλάβει αυτό, αλλά δεν πειράζει διότι τα πόστις είναι αστήρευτη πηγή υλικού για εμένα να σχολιάσω. Οπότε λοιπόν έγραψε αυτή η φίλη μου, παραθέτω εισαγωγικά, τι άραγε να σκέφτονται οι άντρε. Κλείνοντα εισαγωγικά, με πάρα πολλά ερωτηματικά καταπόδα. Λοιπόν, κορίτσια, θα καταβυθιστούμε στον ανδρικό εγκέφαλο, δηλαδή όχι και πολύ βαθιά. Για όσε έχετε ακόμα τέτοια ερωτηματικά, πάρτε χαρτί και μολύβι. Οι υπόλοιπε κάνουν μια επανάληψη. Παραθέτω ένα βασικό λήμα από το μεγάλο λεξικό τη ανδρικής γλώσσα. Το δεν σκέφτομαι τίποτα σημαίνει Α, δεν μπορώ να σου πω. Β, δεν σκέφτομαι τίποτα. Αν ισχύει η δεύτερη περίπτωση, δεν μπορώ να βοηθήσω δυστυχώ. Αν όμω ισχύει η πρώτη, όποιο και να είναι το θέμα που σκέφτεται, δεν πρόκειται να σου πει γιατί θα του ζαλίσει τον έρωτα μέχρι να λιώσουν τα παγόβουνα στην Ανταρκτική και να πάρει ο Πανεθνικό στο κύπελο. Γι' αυτό, κορίτσια εκεί έξω, και αγόρια βεβαίω βεβαίω, καλύτερα να αναρωτιέστε πώ γίνεται κάποιο να επινόησε τον ήχο που έκαναν οι δεινόσαυροι χωρί να του έχει ακούσει ποτέ και πώ όλοι οι υπόλοιποι απλά το δεχτήπαμε και είπαμε, OK, έτσι θα είναι μάλλον παρά να σκέφτεστε τι μπορεί να σκέφτεται αυτό που σκέφτεστε. Ευχαριστώ που μείνατε μαζί μα σε ενα ακόμη ακόμα επεισόδιο Bookla99. Ανανέωνουμε το ραντεβού μα για την επόμενη εβδομάδα. Φιλά και ροφιχτά.